παλαιό λογιό και το πατέρα νεκτάριο να έχει την προσοχή. Ευλογητό ο Θεό ημών πάντοτε νυν και αή και σώνα στον αιώνα μην. Δόξα τη Χριστέω Θεό η επίσημα δόξαση. Βασιλεύω ουράνιο χαρά και πνεύμα σε αλήθεια σου κατά που παρόν και τα πάντα πλέον. Ο θησαυρό σου αδίκτυο ζωή σου, γρηγόστε και σκύνωση μην καθάρισουν η μάσα ο πάση κυρίω και σώσον αγαθέτα ψυχά ημών. Ευχών των Αγίων του Πατέρα ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέγχισον και σώσον η μάσα. Αμήν. Σήμερον τη σωτηρία ημών των κεφαλαίων και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης ο Υιός του Θεού Υιός της Παρθένου γίνεται και αξιότιμη κύριε Σιδέρη, πρόεδρε της κοινότητός μας, αξιότιμη κύριε Κοσταρά, αξιότιμη κύριε Κάλλας και μέλη της κοινότητας, αξιότιμη κυρία Καραγιώργιου, συντονίστρια εκπαίδευσης στο Ελληνικό Προξενείο της Νέας Υόρκης, αξιότιμη Δ. Μεζίδη, πρόεδρε του Ελληνοαμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων, αξιότιμη Δ. Σταθόπουλε, αξιότιμη κύριε Κουλερμάνη, διευθυντά του σχολείου μας, αξιότιμη κυρία Καραγιώργου, υποδιευθύντρια του Λυκείου μας, αξιότιμη κυρία Τσάβου Καρτοφίλη, υπεύθυνη των ανωτέρων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Αξιότιμη κυρία Δέσπα Μπαρούς, πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων και Διδασκάλων του Ημερουσίου Σχολείου. Αξιότιμη κυρία Κόκκινε, διευθυντά του Απογευματινού Σχολείου. Αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς και φίλοι, αγαπημένα μας παιδιά. Ελλάδα, γιορτάζουμε σήμερα το χαρμόσυνο άγγελμα που έφερε στην Παναγία Παρθένα ο Άγγελος Γαβριήλ, που σήμαινε την αρχή στο κεφάλαιο της σωτηρίας μας και της απελευθέρωσής μας από τα δεσμά της αμαρτίας. Με πατριωτική χαρά γιορτάζουμε και την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821, που σήμαινε την αρχή στο κεφάλαιο της απελευθέρωσής μας από τα δεσμά της δουλείας και της καταπίεσης.
Χαρά σε Ευαγγέλια για τον Χριστιανό. Χαρά σε Ευαγγέλια και για τον Έλληνα Ραγιά. Με το νου και την ψυχή μας, ας πάρουμε όλοι μέρος σε αυτό το πανηγύρι της Λευτεριάς για να τιμήσουμε τους αθάνατους γίγαντες και ερωικούς μάρτυρες που με τους αγώνες τους και τις θυσίες τους πέρασαν από τα ξέφωτα της ιστορίας και βάδισαν προς την αιωνιότητα, χαρίζοντάς μας το πολύτιμο δώρο της Λευτεριάς. Σήμερα η σκέψη μας και η καρδιά μας, περισσότερο από ποτέ, βρίσκεται και στη μητέρα μας πατρίδα την Ελλάδα, που βιώνει μια πρωτόγνωρη κρίση. Ας προσευχηθούμε στην υπέρμαχο στρατηγό, που δεν άφησε ποτέ το έθνος μας αβοήθητο, να το βοηθήσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να λάμψει και πάλι στο παγκόσμιο γύρισε, γιατί η Ελλάδα δεν είναι απλά ένας γεωγραφικός χώρος στο χάρτη. Είναι ιδέα και οι ιδέες ποτέ δεν πεθαίνουν. Παίρνουν σάρκα και οστά και έτσι συντελείται το θαύμα. Θαύμα ήταν το 21, όπως θαύμα ήταν και τόσες άλλες λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας. Ένα μικρό θαύμα είναι και οι προσπάθειες που γίνονται στο σχολείο μας από τη διεύθυνση και το προσωπικό για να μεταλαμβανεύουμε στους μαθητές μας τα μεγάλα της φυλής μας ιδανικά. Τα παιδιά μας, γαλουχημένα με την ελληνοχριστιανική παιδεία, θα σας παρουσιάσουν ένα θρησκευτικό και παιδευτικό πρόγραμμα. Καμαρώστε τα και χειροκροτήστε τα.
πεσόντος Αδάμ η ανάκρισης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε όπου πατείς και τα σημάδια σβήνονται, χαίρε όπου ξυπνάς και τα θαύματα γίνονται, χαίρε νύμφη ανύπθευτε. Ονόμασε και ευλόγησε, σωτήρα και Χριστό μας, το Γιο Του, το μονογενή, ελπίδα και Θεό μας. Μη φοβού Μαρία, το Γιο Του, το μονογενή, εσύ να τα γεννήσεις και μέσα από τον τόπο σου ελπίδα να αναστήσεις. Ανάστησε και γέννησε μέσα από το Θείο Θαύμα, εσύ Μαρία, το Γιο και του Θεού το τάμα. Ιδού, Ιδούλη του Κυρίου, γεννητομή κατά τον Λόγο του Θεού. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη είναι γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ψώνεται μπροστά μου, το θέλημά του στην καρδιά θα μείνει και χαρά μου. Ευαγγελίζου γη, χαρά μεγάλη, ενείτε ουρανή, Θεού την δόξα. Είσαι εκείνη που κυφίλει και οι εχθροί σου σε γνωρίζουν.
την κόψη του σπαθιού, την τρομερή. Εμπρός Ελλάδα, τίναξε για μια, τη τυραννία, τη σκλαβιά. Ήρθε της νύχτας το ξημέρωμα. Εκεί ψηλά, να λάμπει σαν εταίρα. Πέρασε η βρύχη, το κακό. Σταμάτησε ο δρόμος και ανοίχτηκε ελεύθερη ζωή στο αεροδρόμο. Μην σκιάζεστε τα σκόπη, η ελευθερία. Σαν της αυγής, το φεγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Η ελληνική φυλή που φώτισε τον κόσμο με τα ωραιότερα προϊόντα του πνεύματος και της τέχνης υπέκυψε πριν από 5 αιώνες τον αγριότερο κατευθυντή, όμοιο του οποίου δεν γνώρισε ως τώρα ο κόσμος. Ο Έλληνας γίνεται ραγιάς, όνειφτελές που δεν δικαιούται να εξουσιάσει τίποτε στη ζωή αυτή, μήτε οικογένεια, μήτε τιμή, μήτε αξιοπρέπεια. Δουλεύει σκληρά για να πλουτίζει ο αφέντης. Κάθε ανθρώπινη αξία αποδοπατείται βάναυσα. Οι άνθρωποι του πνεύματος διώκονται άκρια ή αποκεφαλίζονται, γίνονται μάρτυρες της πίστης και της πατρίδας. Η ένδοξη γης σφαντάζει κάτω από το πέρμα του σκληρότερου δεσποτισμού της ιστορίας. Ποτάμια τα δάκρυα και ωκεανοί τα αίματα. Αλλά ο Έλληνας δεν χάνει την ταυτότητά του σε πείσμα του χώρου και του παναμάτωρα χρόνου. Στέκεται ακλόνητος κυματοφράστης στη θύελα και στο βοριά. Στα βάθη της ψυχής του θέλει αδιακλόνητη πίστη στους θρύλους και στις παραδόσεις, στις αρχαίγονες αξίες της φυλής. Αυτή η πίστη ζωντανεύει τα όνειρά του, δίνει σάρκα και οστά στους δραματισμούς του. Πίστη και πατρίδα, Χριστός και ελευθερία, για αυτά τα δύο πόλεμα, και αν δεν τα κερδίσει, τι ωφελεί να ζήσει. Ψηλά βουνά και απάτητα και πάντα χιονισμένα, βουνά ψηλά, αξεντίμητα των σταυραετών λιμέρια. Βουνά που δέχτηκαν τη στοργική αγκαλιά τους, τους απαράμιλους εραστές της ελευθερίας, για να πρωτοφωνάξουν περήφανα το λαγωνικό όργο. Ελευθερία ή θάνατος. Ένας αθάνατος πρόμαχος της εθνικής μας αποκατάστασης και ο Λάβρος Τσαβέλας. Γεννήθηκε το 1745 και πέθανε το 1795. Υπήρξε αρχηγός της φάρας του Τσαβελέα, οικογένειας από το περιλάλλον το Σούλι. Η δράση του μαρκαρίζεται από το 1889. Σε έγγραφο που υπάρχει από εκείνη την εποχή, φαίνεται πως ο Τσαβέλας δίνεται την υπόσχεση να επιτεθεί στους Τούρκους και στους Τουρκαλανούς της στερεάς Ελλάδας. Μετά το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1892, ο Αλή Πασάς, με σχέδιο την εδραίωση της κυριαρχίας του στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και στη Βαλκανική, στράφηκε εναντίον των κλεφτών και των αρματολών. Μακρόχρονες προσπάθειες έκανε μέχρι να καθυποτάξει τους Σουλιώτες. Αποπειράθηκε να το πετύχει με δόλο. Μετά τον Ιανουάριο του 1892, ζήτησε τη βοήθειά τους με την πρόφαση να καθαρίσει τον Δέλυνο και τον Γυρόγαστρο από τους ατάκτους. Ο Λάβρος Τσαβέλας, ο γιος του Φώτος και άλλοι 70 Σουλιώτες στάθηκαν. Μόλις κατέφτασαν, ο Αλή Πασάς τους συνέλαβε. Αυτή η πραγματική ιστορία είναι και το θέμα του φετινού μας θεατρικού. Η συνέχεια της τώρα επισκήνης. Πάτω να λάβει.
Ήταν περίφημα το τέχνημα του Βασά. Ναι, μωρέ, τα κατάφερε μια χαρά. Ξέρεις τι θα πει, να είναι κλεισμένος στη φυλακή. Ο Λάμπρος Αβέρας και τους καλύτερους πιλότες. Τελειώσανε πια τα βάσανα. 10 χρόνια και δεν καταφέρναμε τίποτα. Πάει το Σούλι, έπεσε από σήμερα. Κάνετε λάθος. Το Σούλι πιο σκληρά θα πολεμήσει τώρα. Με ποια παλικάρι, με ποιον ακριβώ. Κάθε λιθάρι στο Σούλι έχει ένα παλικάρι και μη θα ρείτε πως κλείσατε όλο το Σούλι στα κάγκελα. Ναι, εμένα μου λες. Δεν λες καημένε πως είστε χαμένοι. Άφησα κορμιά κλεισμένα στο κουτρούμι. Ε, βέβαια. Αφού με ατιμία μας κλείσατε μέσα. Έτσι είναι. Για στάσου να βγούμε από εδώ μέσα και να παλέψουμε σαν άντρες και θα δει. Αν θα κοντάτε, ούτε να σταθείτε μπροστά μας. Αλλά περιμένετε να κρείτε πρώτα και ύστερα τα λένε. Άντε καημένο, φουμάρουμε λίγο πάμε. Γιατί εδώ που τα λέμε τους φοβάμαι ακόμα και δεν μένω στο κασίδα. Ξέρω και εγώ τι γίνεται. Πάμε. Αυτά παθαίνουμε για να μην έχουμε λίγο μυαλό. Δεν λες καλύτερα πως επειδή είμαστε εκείνοι εμείς, νομίζαμε πως όλος ο κόσμος μας μοιάζει. Τι να σας πω, μωρέ παιδιά. Τη στιγμή που αλλή πασάς μας είπε μετά το φαγητό να ρίξουμε λιθάρι και ένας-ένας αφήναμε τα άρματα στη γωνιά, εμένα σαν κάτι να μου λέγε να μην τα αφήσω. Μα είπα, αφού και ο αρχηγός τα άφησε. Τι ξέρω εγώ ποιο τώρα παιδιά. Δικό μου λάθος. Έπρεπε να ξέρω ότι το φίδι είναι πάντα φίδι. Τι λες πατέρα, πού να φανταστείς εσύ όταν ο αλλή πασάς μας κάλεσε εδώ στα Γιάννενα, σαν συμμάχους, για να το βοηθήσουμε να πάρει το αρχηρόκαστρο. Ότι θες στο μυαλό του ένα τόσο άτιμο σχέδιο. Α, για να σας πω, δεν θα κλαίμε τώρα τη μοίρα μας. Ό,τι έγινε έγινε. Μόνο πρέπει να σκεφτούμε ένα σχέδιο και να βγούμε από εδώ μέσα. Γιατί δεν μας φτάνει. Γεια σου ρε γυναίκα, σωστά μίλησες. Θα πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή. Αφού ήθελες να έρθεις μαζί μας σαν Γιάννενα, τώρα θα ακουστείς και τις συνέπειες. Να ήταν για πόλεμο, δεν με νοιάζε τίποτα. Μα εδώ μέσα, στο σκοτάδι της φυλακής, μακριά από το γαλάζιο ουρανό του Σουλίου, με πιάνει κακό. Θέλω να βγω, να πετάξω σαν ελεύθερο πουλί, στα λαγκάδια, στα βουνά. Μη σκιάζει γι' αυτό. Το σχέδιο μου είναι έτοιμο. Θα τον κοροϊδέψω, όπως με κοροϊδέψε κι αυτός. Θα μεταχειριστώ ό,τι μέσω μπορέσω. Μα την ελευθεριά σας, να σας την ξαναδώσω. Ποιο είναι το σχέδιο σου, Τζέλεπα? Είναι ακόμα μυστικό. Θα το μάθετε όταν έρθει η ώρα. Μόνο ήθελα να ρωτήσω εσένα, Μόσχο, κάτι. Έχεις τόση δύναμη, ώστε για να θυσιάσεις για την πατρίδα, ότι αγαπάς περισσότερο στον κόσμο. Ύστερα από τον Θεό, αγαπώ την πατρίδα και μετά θα τα όλα τα άλλα. Έτσι για αυτήν μπορώ να δώσω οτιδήποτε. Καλά, η γυναίκα. Ο αφέντης μας, ο Λίπα, σας, μας διέφεξε να σας πάμε μέσα μπροστά του. Άντε, μπρος, σηκωθείτε! Τι έτσι δεν παίρνω να μας πας. Τι ήθελες, μας κλειμένος. Να πας να πεις στον Πασά, πως ο Λάγκος ο Τζαβέλας, δεμένος, δεν παρουσιάστηκε το σάρκο. Σαν αυτός είναι Πασά σαν Γιάννενα, εγώ είμαι καπετάνιος ο Σούλη. Και πως αν τον έπιανε με μπαμπησιά, όπως με πιάσε αυτός, θα τον είχα λιτό. Άιντε πήγαινε, τι κάθεσαι σαν χαυζός, δεν ακούς. Εσείς οι σουλιώτες δεν σκύβετε το κεφάλι και θέλετε να διατάσσετε. Εγώ είστε καθόλου την ειρήνη του Πασά. Άλλο εσείς και άλλο εμείς. Αυτό δεν θέλετε να το καταλάβετε ποτέ σας. Έστω αφού το θέλετε, θα το πούμε του Πασά. Μα ό,τι και να κάνετε, το Σούλη είναι δικό μας. Έτσι δεν είναι μέχμε. Έτσι είναι Οσμάν, πάμε. Αυτό θα τα βάλω να κοιμόσαστε. Λοιπόν φίλοι μου, έφτασε η ώρα. Τους έδιωξα για να σας δώσω τις τελευταίες οδηγίες. Τώρα που θα πάμε στο Πασά, να μην τηλιάσετε καθόλου. Έστω και αν ακούσετε από το στόμα μου τα πιο παράξενα πράγματα. Σύμφωνοι! Σύμφωνοι! Και εσύ Μόσχο, μην ξεχνάς το λόγο που μου δώσες. Ότι πω, δεν το παίρνω πίσω. Πω το παιδί μου, έλα εδώ. Τι θες πατέρα, νομίζω πως είσαι ένα γενναίο παλικάρι. Έχω δίκιο γι' αυτό. Ναι πατέρα, μπορώ να δώσω και τη ζωή μου για την πατρίδα. Έβγε παιδί μου. Και τώρα παιδιά, διώχτε την λύπη. Η ελευθερία είναι κοντά μας. Γι' αυτό, ας τραγουδήσουμε όλοι μαζί, να δείξουμε στον άλλη πως και μέσα στη φυλακή δεν τον φοβόμαστε. Εμπρός γυναίκα, ξέρνα τα όλα και τραγούδα. Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή που κάνουμε. Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή που κάνουμε. Μαύρη ζωή που κάνουμε. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Σύντομα Σούλη, σύντομα ελευθερία μας. Απορώ με το κέφι που έχετε πρωί πρωί να σας κρατάμε στα χέρια μας. Η ζωή σας να κρέμεται από τον Άσπα, από τον Βασά. Και εσείς να τραγουδάτε. Αι καημένε, πόσο μακριά από εμάς βρίσκεσαι. Αυτό βρε θα πει σουλιώτης και στο θάνατο πηγαίνεις τραγουδώντας. Τι έγινε με τον Βασά? Να λύσω εσένα μοναχά. Γιατί εμένα μόνο? Μα ρωτάς γιατί, αν σας έρινε ο ουρούς, θα θέλω ολόκληρο στο τόε να σας φυλά.
Γι' αυτό σε χιλιάδες κουτιούρες τώρα. Ετοιμάζεται για να πάρει το σούλι. Αυτά θα δούμε. Πάμε!
μας. Γεια σου φίλε Τζαβέλα. Νομίζω πως η λέξη φίλος δεν ταιριάζει τόσο καλά. Είσαι από την προδοσία που μας έκανες. Ρε Λάτρο, είσαι στρατηγός και ξέρεις. Λοιπόν πες μου, για να σου αλλιώτικα εσύ. Σε συγχαίρω πασά μου. Μου ολογώ ότι την έπαθα. Ας αφήσουμε τα λόγια. Εγώ δεν θέλω το κακό σας. Το Σούλι θέλω μόνο να καταπατήσω. Για να γίνει αυτό πασά μου, πρέπει να μας αφήσει να πάμε πίσω στο Σούλι. Να πεις με τους άλλους ότι έτσι πρέπει να γίνει. Μόνο με το μαλακό μπορεί να κερδίσεις. Αλλιώς το Σούλι δεν παίρνετε. Είναι αυτά που μου τσαμπουνά σου, ρε. Για κουτό με περνά, σε φτάνει που μπορεί να μου τι κάνει εσύ. Ξέρω πω αλλιώ πασά, δεν γελιέ. Τότε τι είναι αυτά που μου λε. Πρέπει να καταλάβει πασά μου. Ότι αλλιώ δεν παίρνει το Σούλι. Όπω σου είπα, μόνο από το δικό μου το στόμα μπορεί να βγει κάποια συμφωνία. Βρε Λάμπρο, κρατώ το κεφάλι και μπορώ να το κόψω όποτε θέλω. Και τα ποδάρια θα φοβηθώ. Κάνεις λάθος, Κασά. Κάθε πέτρα εκεί πάνω είναι και ένας καπετάνιος. Ναι, αλλά τους πρώτους κρατώ εγώ. Στο Σούλι δεν υπάρχουν πρώτοι και ύστεροι. Είτε άντρες είναι αυτοί είτε γυναίκες. Αλήθεια, ξέχασα ότι ανάμεσά σας είναι και μια καπετάνισσα. Του λόγου σου είσαι. Ολόκληρη, Κασά. Για κίνδυνη όπως βλέπεις. Μια και τα χέρια μου είναι δεμένα. Για λύστε τη μωρή να δούμε τι θα κάνει. Απλούστατα, θα προσκυνήσω την εξυπνάδα σου, Πασά. Ώστε και εσύ παραδέξει τη στρατιωτική μου δυνότητα. Ναι, αλλά να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα τα καταφέρεις. Αν ο Τζαβέλας να σε βοηθήσει, να πείσει τους άντρες και εγώ τις γυναίκες να παραδοθούν. Πα, ώστε εσύ κυβερνάς όλο αυτό το σκυλολόι που τόση δράση έχει κάνει στο στρατό μου. Ναι, εγώ είμαι, Πασά. Και αν θέλεις να πάρεις αυτό το σκυλολόι όπως το λες, στείλε με απάνω να τους πω να σταματήσω. Για να το σκάσετε μια χαρά, Πασά μου. Μπορώ να σου αφήσω ευγήσει πως όλα θα γίνουν έτσι όπως συμφωνήσουμε. Και τι ευγήσει μπορείς μωρή να μου δώσεις. Τη ζωή του γιού μου που τον κρατάς και αυτό μαζί με εμάς εδώ. Ναι, Πασά. Θα κρατήσεις το γιό μας αιχμάλωτο. Και εμείς οι άλλοι θα πάμε πίσω στο Σούλι να πεις με τους άλλους ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αν τα καταφέρεις καλά, θα χαλαλήσω πολλά για λόγους σου. Στα αλήθεια εξάλλου. Δεν είναι συμφέρον σου να μην το κρατάς προστάτη. Βέβαια. Όσο για τη συμφωνία σε πιστεύω. Μα θα κρατήσω και μερικά άλλα παλικάρια για να χρειαστούν οι πατεράδες τους που είναι στο Σούλι να συνδικολογήσουν. Οι άλλοι να φύγετε. Μα πρόσεξε καημένε μου. Μη με γελάσεις, γιατί το πρώτο κεφάλι που θα πέσει θα είναι του γιού σου. Το γιο μου θα αγαπώ πιότερο τη ζωή μου. Κάλλιο να κρατώ εγώ παρά αυτός. Άγγε, χαλάλι σας, μπορείτε να φύγετε. Όχι χαλάλι μας Πασά, αλλά χαλάλι σου το Σούλι, που σε λίγο θα είναι στα χέρια σου. Οι ικανότητες σου είναι μεγάλες Πασά και είμαστε περήφανοι που σε υπηρετούμε. Να δώσετε τα άλογα στους λιώτες και να τους συνοδεύσετε ως έξω από τα γέννενα και να τους πειραθεί τρίχα από τα πόδια. Φώτο, παιδί μου, να σε χαιρετήσω. Φώτο, παιδί μου. Χαίρομαι, Νικέλα Σανατόλιο. Είμαι εδώ για να προστατεύσω την πατρίδα μου εναντίον ενός κλέφτη. Ο γιος μου θα πεθάνει. Εγώ όμως θα τον εκδικητώ πριν από τον θάνατό μου. Κάποιοι Τούρκοι, όπως εσύ, θα πούνε ότι είμαι άσπαθμος πατέρας με τον αθυσία στο γιο μου για τη δική μου σωτηρία. Σου απαντώ ότι αν εσύ πάρεις το Σούλι, θα σκοτώσεις το γιο μου, την υπόλοιπη οικογένειά μου και τους συμπατριώτες μου. Και τότε δεν θα μπορέσω να εκδικητώ τον θάνατό του. Αν όμως νικήσουμε, θα μπορέσω να κάνω κι άλλα παιδιά, αφού έχω νέα γυναίκα. Εάν ο γιος μου, νέος καθώς είναι, δεν μείνει ευχαριστημένος με τον αθυσιαστή για την πατρίδα του, αυτός δεν είναι άξιος να ζήσει και να λέγεται γιος μου. Προχώρα, άπιστε, είμαι ανυπόμονος να σε εκδικηθώ. Εγώ, ορκισμένος εχθρός σου, καπετάν Άμπρος Τζαβέλας. Άκουσα καλά, μωρέ, ή όχι! Ξαναδιάβαστο! Αλληλουί, Πασά, γέλασα, γέλασα. Φτάνει! Φύγε μπροστά μου να μη σ' ακούω! Εμένα να γελάσει! Ο Αλή Πασάς να πιάσει έτσι, όλοι οι εχθροί μου θα γελάνε με το πάθημά μου. Μα θα μου το πληρώσει! Φέρετε το γιο του! Κομμάτια θα το κάνω και θα το στείλω στο Σούλι! Μα Πασά, το γράφει ξεκάθαρα, δεν το νοιάζει για το γιο του! Αχ, τον άτιμο το σκύλο που ξέφυγε μέσα από τα χέρια μου! Μα πες μου, μωρέ, υπάρχουν πατεράδες που θυσιάζουν έτσι τα παιδιά τους για την πατρίδα τους! Από αυτούς τους ηλιώτες, μόνο να τα περιμένεις, Πασά! Να φύγει μέσα από τα χέρια μου! Ούτε το γιο του! Δεν έχουν μέσα στους ηλιώτες! Αυτό μόνο κάτι σκέφτομαι, Πασά μου! Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για αυτούς! Ούτε Θεός, ούτε οικογένεια!
και θεωρώ εθνική οικογένεια. Μόνο που δεν μοιάζει με το δικό σας θεό και τη δικιά σας οικογένεια. Ρε σκυλουγένα, ποιος πατέρας από τους δικούς μας έκανε κάτι τέτοιο. Δώστε μου ένα γράμμα του πατέρα του να το διαβάσει. Είναι να μην γελάσουμε το πάθημά σου, Πασά! Ξέρεις, μωρέ, ότι μπορεί να σε κάνω τρία κομμάτια για να σε στείλω στον πατέρα σου! Δεν με φοβίζει εμένα, Πασά! Κάθε κομμάτι θα είναι βόλι πληρωμένο για τη σάρκα τη δική σου! Κάθε κομμάτι και των άλλων παλικαριών θα είναι ο σπόρος που θα βλαστήσει και θα βγάλει χίλια παλικάρια από τη ελεύθερη πατρίδα μου! Δεν με νοιάζει κι αν με σφάξει, Πασά! Λυπάμαι μόνο που δεν θα είμαι δίπλα στους άλλους ηλιώτες να πολεμήσω μαζί τους στο γενναίο σου στρατό! Ρε εσύ, μια δουλειά άνθρωπος δεν θα μπορείς ούτε τουφέκι να κρατήσεις και μιλάς σαν καπετάνιος. Αυτό είναι που δεν ξέρει τι σπασά μου. Όταν από τα γενοφάσκια μας ένα μαθαίνουμε, το σημάδι. Όσο και τον πατέρα μου, μάθει ότι ξέρει πολύ καλά τι θα πει η οικογένεια. Μα ετούτη τη φορά δεν μιλάει πατέρας, αλλά ο αρχηγός. Και είμαι περήφανος που διάλεξε μένα για να σε ξεγελάσει. Κι άμα με σφάξει πασά, τίποτα δεν θα κάνεις. Παρά να με κάνεις ένα θάνατο ήρωα. Όχι μωρέ, δεν θα σε σφάξω ακόμα. Μα μάθε το, το σούλι δεν θα μου ξεφύγει. Ο Αλής δεν το βάζει κάτω. Πάρτε το από εδώ αυτό το διάβολο. Ρίχτε το στο πουντρούμι. Μην ξεχνάς πασά, πως πρέπει να μας έρθει πιο τώρα στρατό πάρ' στο σούλι. Δεν θα γίνει σε όλα τα κουμάτια στο πατέρα σου. Thank you.
Όλοι οι Σουλιώτες είμαστε ένα αίμα, μια οικογένεια. Εδώ βλέπεις μια μόσχο καβέλα και χαλαρίζει το παιδί σε την πατρίδα και εσύ. Για έλα στα συγκαλά σου. Και έπειτα, γιατί φόρεσες μαύρο μαντήλι χρύσο. Πού το ξέρεις ότι τα σκότσε κιόλας. Χάσω μέρα ο Πασάς σε κάτι τέτοια. Γεια Στάσου, ή την πατρίδα που να σκεφτούμε ή τους δικούς μας. Άλλωστε, ο καπετάν Ζαφέλας μας σύναξε και μας ρώτησε. Τι θέλετε, να σωθούν οι λίγοι δικοί μας ή να χαθεί το σούλι με όλους μαζί. Τότε γιατί δεν βγήκες εσύ να μιλήσεις και να πεις πως θέλει να σωθεί ο γιος σου. Δεν είπα ότι έχω πιότερο το γιο μου από την πατρίδα. Πρώτα το σούλι μας και ύστερα τα τάρα. Μα η μάνα είναι πάντα μάνα. Κι εγώ είμαι μάνα Χρύσο. Όπως όλοι μας έχουμε μια άλλη μάνα. Την πατρίδα. Μωρέ, της έβλεπε ο γιος αυτά τα χάρια, θα ντρεπότανε. Τι μου μαυροντήθηκες, βγάλε γρήγορα το μαύρο μαντί. Φέρνει την κουρσουζιά. Κυραμόσχο, κυραμόσχο. Τι είναι, τι συμβαίνει. Ετούτο τον άπιστο, τον βρήκαμε να τριγυρνάει από γύρω. Αμάν, αμάν, καπιτανίστα, λυπήσουμε το δύστυχο, λυπήσουμε το κάψερό, δεν έκανα τίποτα. Για κοιτάξτε, μωρέ, έναν άντρα. Δεν μου λες, είσαι από τους άντρες του Αλή Πασά. Ναι. Α, τότε ένας τρόπος υπάρχει να σωθείς. Να σωθώ, μα μάλιστα, καπιτανίστα, ό,τι θέλεις, ό,τι προστάξεις, αρκεί να γλιτώσω από εδώ μέσα. Πες μας, ο Αλή Πασάς, τι τους έκανε τους αρμάδους τους σουλιώτες που είχε. Τι, το γιο του Τζαβέλα και τους άλλους. Ναι, ρε! Μίλα και τέλος μη στην Ελλάδα. Για τον Αλλά, καπιτανίστα, μην κάνεις κάτι τέτοιο. Τους σουλιώτες δεν τους σκότωσε ο Πασάς. Δεν τους σκότωσε. Σε ευχαριστώ, Παναγιά μου. Όσο σε Θεός. Τι άλλο ξέρεις. Να, προστίμωσε πολύ όλη μας τα σε την κοροϊδία. Γέρχεται με το στρατό του να πάρει το σούλι. Έχει μαζί του και τους σουλιώτες που κρατάει εκμάλωτον. Κι αυτόν τι θα τον κάνουμε. Πάρ' τον από εδώ. Και τώρα, ένα μόνο μας μένει. Η εκδίκηση. Θα πάρουμε πίσω τα παιδιά μας. Καπετάν Μόσχο, οι Τούρκοι φτάσανε. Έχουν περικυκλώσει στο κούτι το λάβρο με τα παλικάρια. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα με την προέλθεια. Ήρθε η ώρα. Γρήγορα τα βόρεια, σαν τα βόρεια εμπρός. Τώρα θα πει όλης, ποια είναι η Μόσχο ταβέρνα. Όσες μονάδες έχουν τα παιδιά τους και όσες άλλες θέλουν.
θέλουν να έρθουν εδώ. Θα πάμε από πίσω μεριά να τους κλείσουμε στη μέση. Ελάτε να τους σώσουμε. Καπετάν Τζαβάλα, τα παιδιά μας σωθήκανε. Εμείς με χίλιες προφυλάξεις χτυπάγαμε όπως μας είπες και ξαφνικά οι γυναίκες με ένα δυνατό γιουρούσι χύμιξαν από την απέναντι μεριά φωνάζοντας. Ο αρχηγός εμφυδιάστηκε. Έτσι, τα παιδιά μας τους ξέγγιζαν και ήρθαν κοντά μας. Σωθήκανε, καπετάνι, σωθήκανε! Το έργο λόγου είναι της καπετάνης της Μόσχος. Λέγε μου, τι σταματάς. Από τα παιδιά μας δυόλα αποδείκανε. Και γι' αυτό γιατί δεν άκουσαν και τις φώναξε η καπετάνισσα. Τι τις φώναξε. Φώτο! Και οι άλλοι! Πέσετε κάτω και μείνετε ακίνητοι! Αυτοί οι δύο συγκλονίστηκαν όρθιοι και φωνάξανε. Χτύπατε! Χτύπατε τα σκυλιά! Τους χτύπησαν από πίσω. Και ο Φώτος. Ο Φώτος είναι καλά. Λίγο στο χέρι το πήρε μια σφαίρα ξόφαλτσα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Μάτω, δώσε μου λίγο νερό. Σβήνω. Το γιο μου. Πατέρα, σωθήκαμε! Πατέρα! Σωθήκαμε! 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 Να τα πατέρα δεν είναι καλά. Πολύ κοντά μου. Εδώ είμαι, πατέρα. Του τα τάρματα δικά σου κάνε τώρα. Τιμήσε τα όπως τα τίμησα εγώ και κράτα το όνομά μας ψηλά όπως πρέπει σε ένα σουλιό του. Στορκίζομαι, πατέρα μου, μα όχι ακόμα. Τα άρματα είναι δικά σου. Πλάι-πλάι θα πω εμάς, πατέρα. Έτσι δεν είναι, μητέρα. Έτσι είναι, Φώτο μου. Με λάμπρε μου, τι λόγια είναι αυτά που λες. Ναι, Φώτο μου. Πλάι-πλάι. Μόνο που εγώ θα είμαι από ψηλά. Πολύ ψηλά. Και να σε παρασέκω. Το σούλι μας φωτό, τη μάνα σου. Λάμπρο μου, λάμπρο μου. Σε ευχαριστώ, Μόσχο, για όσα έκανες. Ήσουν άξια μάνα, καπετάνισσα. Δεν θέλω να κλάψει κανείς. Εμείς οι σουλιώτες δεν κλαίμε. Πατέρα! Εμείς που διδάξαμε την ελευθερία ως Έλληνες
να μας στηρίξουν εμάς την ελευθερία. Αποκλείεται. Ακόμα και κάτω από τον Τούρκο είμαστε ελεύθεροι στην καρδιά. Και αυτό έδειξαν τα παιδιά μας. Ότι ακόμα συνεχίζει ο Έλληνας να είναι ελεύθερος. Και σε κάθε εποχή και σε κάθε περίσταση. Και ακόμα στις δυσκολίες που περνάει, ακόμα ο Έλληνας είναι ελεύθερος στην καρδιά. Έτσι λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που ήρθαν εδώ πέρα και να συγχαρητήρια στα παιδιά μας, τα οποία μας παρουσίασαν αυτό το όμορφο θέατρο, στον κύριο Κουλαμάνη, τον διευθυντή μας, την κυρία Σεφίνα που μας παρουσίασε έτσι σημαντικό, και όλες τις δασκάλες και τις οικογένειες που εμπιστεύονται τα παιδιά μας στο σχολείο. Έτσι, ένα μεγάλο συγχαρητήρια σε όλους εσάς. Αυτό δείχνει ότι ακόμα το ελληνικό πνεύμα συνεχίζει. Αλλά ευχαριστήσω το PTA, να ευχαριστήσω όλους εσάς που πράγματι μας συγκίνησαν και λίγο να κλάψουμε όλοι μας μέσα από αυτή τη παράσταση των παιδιών μας, γιατί πράγματι μας συγκίνησε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια και ένα χειροκρότημα για τα παιδιά μας. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Να μην ξεχάσουμε, 7 Απριλίου είναι η παρέλασή μας, που σημαίνει, πρέπει να δείξουμε την παρουσία μας, που, όχι στο σπίτι, στο couch, αυτό είναι το εύκολο. Ή αν θέλουμε να μας υπολογίζουν εδώ πέρα που ζούμε, πρέπει να δείξουμε την παρουσία μας στην 5η Λεωφόρο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει τίποτα να μας πούνε ότι είμαστε κουρασμένοι. Όλοι μας είμαστε κουρασμένοι. Και εμείς οι κληρικοί και τα παιδιά μας. Όμως, η παρουσία μας πρέπει να είναι να ρίξουμε το παρόν για τον τρόπο με την παρουσία μας για να μας υπολογίσουν. Όσοι πιο πολύ πάμε εκεί πέρα, τόσο πολύ θα μας υπολογίσουν ως Έλληνες. Δεν μπορεί να μένουμε, αδελφοί μου, μόνο στα λόγια. Αλλά πρέπει, είπαμε νωρίτερα, να κάνουμε και πράξη. Έτσι λοιπόν, σας προσκαλώ όλους στην παρέλαση 7 Απριλίου, όλοι μαζί να δείξουμε την παρουσία μας για τον ελληνισμό. Συγχαρητήρια και πάλι και χρόνια πολλά.